Επειδή εργαζόμαι στις περιφέρειες και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα λέγαμε, υπηρετούμε σε αυτό το αστικό κράτος και είμαστε υποχρεωμένοι να ασκούμε τα καθήκοντά μας, δεν σημαίνει, και το ξεκαθαρίζουμε από τώρα, ότι δεν έχουμε επίγνωση ότι το κράτος που υπηρετούμε είναι ταξικό και αντιλαϊκό, αντεργατικό, θα λέγαμε. Αυτός ο χαρακτήρας που αφορά το κράτος συνολικά, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, όλα τα θεσμικά του όργανα και όλες τις λειτουργίες του. Και αυτό το γνωρίζουμε καλά οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, μιας και πλειοψηφία έχουμε υπηρετήσει σε διάφορα επίπεδα, αρχικά στα Υπουργεία και τις περιφερειακές υπηρεσίες, στη συνέχεια στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τις περιφέρειες. Ζήσαμε τις υπηρεσίες μας υπό τη διοίκηση των διορισμένων νομαρχών αλλά και των αιρετών στη συνέχεια. Δεν αναφερόμαστε βεβαίως και κυρίως στη σχέση υπαλλήλου και διοίκησης, αλλά στην κάθε αρμοδιότητα, σε ποιο πλαίσιο αυτή υλοποιείται και τι υπηρετεί. Από αυτή τη σκοπιά εξάλλου κρίνουμε όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών μας και τις πολιτικές που αυτές εξειδικεύουν και υπηρετούν. Και από αυτή τη σκοπιά κρίνουμε και αυτό το νομοσχέδιο, τις στοχεύσεις και τη μεθοδολογία της λεγόμενης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θεωρητικά εμείς πιστεύουμε πως έρχεται για να εξυγχρονίσει το αστικό κράτος, ενισχύοντας την ταξική του, θα λέγαμε, επιτελικότητα, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση και παρουσιάζοντάς το στα μάτια των αδαών, θα λέγαμε, ως ουδέτερο. Να προσαρμόσει κυρίως τις οργανωτικές και οικονομικές του λειτουργίες, ώστε να μπορεί πιο αποτελεσματικά να υποστηρίζει την καπιταλιστική κερδοφορία, να πετάξει περιττές, θα λέγαμε, γι' αυτό λειτουργίες, για μας δηλαδή αυτό σημαίνει να εκχωρήσει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο αρμοδιότητες, να συγκαλύψει αδιέξοδο του συστήματος και αντιφάσεις της καπιταλιστικής διαχείρισης, προσδίδοντας και μεγαλύτερη ευελιξία στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Να επίσης να ευθυγραμμίσει την εξέλιξη της οικονομίας με τη διακυβέρνηση, κρύβοντας βέβαια ότι κάθε φάση της οικονομίας καθορίζει την έκταση της κρατικής παρέμβασης και τις ασκούμενες αρμοδιότητες των κρατικών φορέων. Θέλοντας να απομακρύνει την αιτία από τη βάση της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής και από τους πραγματικά υπεύθυνους, κάνοντας πιο δυσδιάκριτη, θα λέγαμε, τη σχέση αιτίου και αιτιατού, πιο δυσδιάκριτο το ρόλο από το αποτέλεσμα της πολιτικής. Μπορεί να βγουν και να πούν κάποιοι ότι αυτά που λέμε είναι θεωρίες και μάλιστα μονόπλευρες. Εμείς λέμε πως σίγουρα εκφράζουμε την πλευρά τη δικιά μας, των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, όμως δεν είναι καθόλου θεωρίες. Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά το νομοσχέδιο και θεωρούμε ότι όλοι εδώ το έχουν διαβάσει, θα διακρίνει εύκολα το αυτονόητο, αυτό που λέει και επιβεβαιώνει τα παραπάνω, πως η επίτευξη της κυβερνησιμότητας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, με τη διάθεση κατά περίπτωση των αναγκαίων πόρων, αποτελούν τις βάσεις για την ενάσχυση κάθε δημόσιας πολιτικής και τη μεθοδολογία της κατανομής των αρμοδιοτήτων στα επίπεδα της διακυβέρνησης, όπως λέει χαρακτηριστικά. Αυτό το σύστημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που εσείς προωθείτε και με αυτό το σχέδιο νόμου χωράει για μας αντικρουόμενα πεδία. Παραδείγματος χάρη και τα συνεχώς υποβαθμιζόμενα δημόσια νοσοκομεία και στους ιδιωτικούς φορείς υγείας. Χωράει, παραδείγματος χάρη, και τις συνεχώς υποβαθμιζόμενες τεχνικές υπηρεσίες και τις δημόσιες ανώνυμες εταιρείες και τους μεγάλους τεχνικούς ομίλους και άλλα πολλά. Γιατί όταν η κυβέρνηση αναφέρεται σε άσκηση δημόσιας πολιτικής και την παραπέρα εξειδίκευσή της συνολικά, αλλά και στο παρόν σχέδιο νόμου, και αυτό το λέμε όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και άλλα κόμματα, δεν εννοεί την άσκηση αποκλειστικά από δημόσιους φορείς, ούτε βέβαια άσκηση πολιτικής στην υπηρεσία των πολλών με κριτήριο και την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό, όταν το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου αναφέρεται σε άρση επικαλύψεων αρμοδιοτήτων σε όμοιες θεματικές, δεν εννοεί π.χ. την κατάργηση του ιδιωτικού φορέα ή τομέα υγείας και την ενίσχυση των δομών υγείας, δεν εννοεί την κατάργηση των αναπτυξιακών οργανισμών και την ενίσχυση τελέχωσης του εξοπλισμού των κρατικών τεχνικών υπηρεσιών, δεν εννοεί, παραδείγματος χάρη, την κατάργηση των ΜΚΟ στον τομέα προστασίας του παιδιού ή των αμέτρων ανήμπορων γερόντων με τη δημιουργία κρατικών δομών τέτοιου σκοπού και περιεχομένου. Εννοεί, άντε να το πω έτσι πολύ λαϊκά, να μην είναι ο μισός δρόμος στον ένα φορέα και άλλος μισός στον άλλο. Και βέβαια, αυτή την παράμετρο δεν εννοούμε, δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται και αυτό. Ή άντε να πω ότι θα σταματήσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς οι περιφέρειες να έχουν την φροντίδα στη λειτουργία των διευθύνσεων εκπαίδευσης που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και άλλα παρόμοια. Θέλουμε με αυτά να αναδείξουμε το περιορισμένο εύρος, το περιεχόμενο και τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των δημόσιων αυτών πολιτικών. Ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται από τη μέχρι τώρα πολιτική, όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και πολλών τοπικών περιφερειακών αρχών, όπως έχουν εκφραστεί άλλωστε και με αποφάσεις των συνεδρίων ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, χωράει στην πολιτική επιλογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης το πέρασμα, παραδείγματος χάρη, δομών υγείας στην περιφερειακή διοίκηση. Επομένως, και η παραπέρα υποβάθμισή τους ή το σπάσιμο του ενιαίου σε πολλά ακόμα πεδία και αρμοδιότητες, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή και υλοποίηση.
Και επίσης η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης δημόσιων φορέων από τους ιδιώτες, όπως γίνεται και με το πρόσφατο νόμο που πέρασε για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις λαϊκές αγορές. Ταυτόχρονα, η προτινόμια των σχεδίων νόμου κατανομή αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και τα δημοσιονομικά δεδομένα, για μας σημαίνει συνέχιση σε αυτού που χρόνια γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις μέσα από διάφορες μεταρρυθμίσεις, Καποδίστρια, Καλλικράτη, Κλισθένη, που έγινε μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους, περισσότερες περικοπές σε χρήμα και προσωπικό, ενίσχυση ανταποδοτικότητας για να βγουν σε πέρας διάφορες λειτουργίες, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές λαϊκές ανάγκες. Με όλα αυτά τα δεδομένα, ξέρουμε ότι και αυτή η μεταρρύθμιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που έρχεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το παρόν σχέδιο νόμου, ενισχύει ένα εχθρικό για τα λόγια και τους εργαζόμενους κράτους. Και τέλος, επειδή ακόμα είναι εδώ στη συνεδρία ο κύριος Υπουργός, θέλουμε να πούμε. Κύριε Υπουργέ, φέρνετε κάθε τρεις και λίγο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μα σε κανένα δεν έχετε βρει λίγο χώρο για ζητήματα που μας αφορούν, για να ικανοποιήσετε αιτήματα που σας καταθέτουμε? Γιατί κάθε τρεις και λίγο και εμείς καταθέτουμε αιτήματα, προτάσεις. Αιτήματα που δεν είμαστε σίγουροι, δεν αλλάζουν τις θέσεις των εργαζομένων, ούτε είναι σε επαναστατικές διαδικασίες αιτήματα. Απλά είναι αιτήματα που θα ανακουφίσουν λίγο και θα διευκολύνουν και τους εργαζόμενους, αλλά και την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Δηλαδή, μέχρι πότε θα βάζουν το χέρι στην τσέπη για τις αποζημιώσεις των εξωτερικών, της εξωτερικής υπηρεσίας? Μέχρι πότε θα βάζουν το χέρι στην τσέπη για τη δυναμική τους κάλυψη ή για τις αποζημιώσεις που δεν υπάρχουν στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς? Μην επιβεβαιώνετε συνεχώς και με το παρόν νομοσχέδιο την καθημερινή άποψη για την ταξικότητα του αστικού κράτους. Μπορείτε, θεωρούμε, έστω και τώρα και στο σημερινό νομοσχέδιο να αλλάξετε τη μέχρι τώρα πεπατημένη. Σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε και εμείς.